Το πρώτο ερώτημα που βλέπω εδώ και έχει ερωτηθεί και από κανένα δυο άλλους συναδέλφους της δευτεροβάθμιας είναι αν θα υπάρξει συγκεκριμένο διδακτικό υλικό που θα ανταποκρίνεται στους στόχους του νέου προγράμματος σπουδών για το γυμνάσιο. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει listening material. Λοιπόν, να σας πω το εξής. Η όλη σκέψη είναι να περάσουμε από το βιβλίο και σε άλλα πράγματα. Τα βιβλία είναι αρκετά πρόσφατα. Σαφώς έχουν προβλήματα. Μιλάω τώρα για τα βιβλία, θα σας πω και για το listening material. Είναι αρκετά πρόσφατα. Έχουν και προβλήματα συνάντησης μεταξύ τους κτλ. Ωστόσο, το κάθε λίγο και λιγάκι να γράφονται βιβλία τα οποία να είναι τα κατάλληλα ή να πληρώνονται από την Ελλάδα με το ποσό που πληρώνονται τα βιβλία, πρέπει να σας πω ότι η απόφαση για να γραφτεί αυτό το βιβλίο και που οι συνάδελφοι καθίσανε και δουλέψανε και όλο το καλοκαίρι ήταν για να μην πληρώσουμε αυτή τη στιγμή ως χώρα 3,5 εκατομμύρια ευρώ στοιχίζει μόνο το βιβλίο της Τρίτης Δημοτικού. Και αυτή τη στιγμή αυτό είναι βεβαίως πολύ πολύ μικρότερο, όχι πολύ μικρότερο, 100.000. Δηλαδή είναι τεράστιες διαφορές και τεράστιες σπατάλες οι οποίες γίνονται που θα πρέπει να τις λαμβάνουμε υπόψη. Τώρα, γενικότερα, το ζήτημα είναι σε καμία χώρα του κόσμου αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν βιβλία τα οποία να δίνονται από το κράτος και να χρησιμοποιούνται. Αυτό το ξέρει. Εμείς οι ξενόγλωσσοι το ξέρουμε διότι όλοι έχουμε μία επαφή με την πραγματικότητα σε ξένες χώρες που να ξεκινάει από την αρχή και να πηγαίνει στο τέλος. Το όλο μας σκεπτικό είναι να αξιοποιηθεί, να μπει και ψηφιακά ένα σωρό υλικό που υπάρχει και από τα βιβλία και από παλαιότερα πιθανόν και να φτιάχνουμε, να κατασκευάζουμε εκπαιδευτική υλικό το οποίο να μπορεί να αξιοποιηθεί. Ελπίζουμε ότι όσο το δυνατόν συντομότερα θα υπάρξουν και τα τεχνολογικά μέσα στα σχολεία που να μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα για να μην χρειάζεται ο εκπαιδευτικός να βγάζει φωτοτυπίες για να γίνει αυτό το πράγμα αλλά να υπάρχει ο διαδραστικός πίνακας ούτως ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε όλα τα σχολεία που έχουν τον τεχνολογικό εξοπλισμό, αλλά μελλοντικά αυτό γίνεται. Τώρα, ειδικά για το Listening Comprehension Material, έχουμε ξεκινήσει ήδη, όχι με ευθύνη δική μου, με ευθύνη της συναδέλφου κυρίας Μητσικοπούλου, που είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Αγγλικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, φτιάχνουν υλικό το οποίο είναι digital υλικό. Ειδικά για τη Δευτέρα Γυμνασίου έχει φτιαχτεί πολύ αξιόλογο υλικό, το οποίο και αυτό θα ανέβει και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με το βιβλίο, αλλά σε πιο προχωρημένα πράγματα για να γίνουν. Και παράλληλα φτιάχνουν το listening comprehension υλικό, το οποίο δεν υπάρχει. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να φτιαχτεί, να αντικατασταθεί και listening comprehension υλικό, για το οποίο ξέρουμε ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι είχαν προβληματιστεί και για την ποιότητα του υλικού, αλλά θα προσπαθήσουμε αυτό να διαφοροποιηθεί και να γίνει με διαφορετικά μέσα. Μια και μιλάμε για βιβλία, να απαντήσει... Εγώ έχω εύκολες ερωτήσεις. Ρωτάτε αν θα μοιραστεί το βιβλίο της Τρίτης Δημοτικού στα παιδιά ή θα συνεχίσει με φωτοτυπίες. Ασφαλώς δεν θα συνεχίσει με φωτοτυπίες. Δεν είμαστε εμείς σε θέση, ούτε είμαστε υπεύθυνοι για αυτό να σας πούμε ακριβώς το χρονικό διάστημα που θα πάρετε τα βιβλία, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από εμάς. Αυτό είναι. Ελπίζουμε μέχρι το Μάιο. Ελπίζουμε μέχρι το Μάιο. Το βιβλίο έχει τυπωθεί.
Έτσι, μαζί με άλλα βιβλία πρέπει να έρθει στα σχολεία, γιατί είναι μια ολόκληρη ιστορία το πώς γίνεται το book distribution, διανομή, στα σχολεία. Όχι, δεν είναι. Είναι επίσης, ρωτάτε πού θα βρείτε το teacher's book και τα τραγούδια. Το teacher's book, όπως και τα τραγούδια, όλο το ηχητικό, μάλλον, το ηχητικό υλικό είναι όλο ανεβασμένο ήδη. Σε δύο site μπορείτε να το βρείτε, και στο site του ΠΕΑΠ, αν πάτε στις τελευταίες προσθήκες, υπάρχει το υλικό για την τρίτη δημοτικού και είναι όλο το υλικό ανεβασμένο εκεί. Και φυσικά μέσα από το κέντρο, το ερευνητικό κέντρο του Πανεπιστημίου Αθηνών, το RCEL. Έτσι στις ξένες γλώσσες θα πάτε και υπάρχει και εκεί αναρτημένο το ηχητικό υλικό για όλα τα units και το pre-unit ένα τραγούδι που υπάρχει. Επίσης, για το teachers που ρωτάτε, θα σας δώσω μια απάντηση τώρα, ότι καταρχήν το pre-unit και το unit 1 είναι έτοιμο. Μέσα στη εβδομάδα θα είναι αναρτημένο και το unit 2, το οποίο σας καλύπτει για ένα μεγάλο περιθώριο. Ο λόγος που όλο το teacher's book δεν είναι αναρτημένο είναι πρακτικός. Γιατί πιλοτάρουμε το βιβλίο πριν σας δώσουμε τις οδηγίες. Δηλαδή, πιλοτάραμε για παράδειγμα αυτό το βίντεο όπως το είδατε, είναι έξερτα από το πιλοτάρισμα που κάνουμε και με βάση αυτό αλλάξαμε κάποιες οδηγίες γιατί είδαμε ότι κάποια πράγματα δεν δουλεύουν. Προκειμένου να σας δώσουμε κάτι από την αρχή που μπορεί να μην είναι πρακτικό ή ρεαλιστικό, το δοκιμάζουμε στις τάξεις πρώτα και μετά σας το στέλνουμε. Αλλά εφόσον και το Unit 2 θα είναι τώρα έτοιμο, νομίζω ότι σας καλύπτει αρκετά μεγάλο διάστημα και θα το παίρνετε κατά χρονικό διάστημα. Ένα λεπτούλι να συμπληρώσω για όποιον δεν έγραψε προηγουμένως τη διεύθυνση του RCEL. Εάν απλώς, για να μπείτε στο ΠΕΑΠ, αν απλώς γκουγκλάρετε ΠΕΑΠ, θα σας βγάλει απευθείας στο site. Όχι. Είναι το ίδιο το βιβλίο. Το ίδιο το βιβλίο είναι Activity Book. Έχει πάρα πολλά activities. Έχει πάρα πολλά activities που μπορούν να αξιοποιηθούν από τα παιδιά. Αυτά έχω εδώ. Οκ. Ναι. Για τον οδηγό που ρωτάει. Λοιπόν, πολλοί συνάδελφοι ρωτούν για τον οδηγό και πού βρίσκεται. Ο οδηγός υπάρχει. Τον έχουμε στα χέρια. Λοιπόν, όπως ξέρετε, στο Πανεπιστήμιο είχαμε και συνεχίζουμε να έχουμε κατάληψη από τα τέλη Αυγούστου. Και όλη τη δουλειά, όλη αυτή η δουλειά που κάνουμε, την κάνουμε τις Τετάρτες που έχουμε συνελέξει οι τουρτές. Στο σπίτι και μας επιτρέπουν να μπούμε μέσα. Λοιπόν, ειδικά για τον οδηγό, ο οποίος ετοιμάστηκε τον Σεπτέμβρη, τέλειωσε βασικά τον Σεπτέμβρη, δεν μπορούσαμε να έχουμε πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο όπως και χρειαζόμαστε. Θα αναρτηθεί εντός της εβδομάδας, πιστεύουμε, αν ανοίξει η σχολή. Στο site του RCEL που σας είπε η κυρία Τεσβρινού. Βέβαια, ένα λόγος που τον έχουμε καθυστερήσει, γιατί θα μπορούσε να ήταν πολύ εύκολο, απλώς πάμε να τον ανεβάσουμε, δεν είναι και τίποτα, είναι ότι ψάχνουμε τον τρόπο να τον κάνουμε πιο διαδραστικό. Να μην είναι ένα ξερό κείμενο που διαβάζει από τη σελίδα 1 μέχρι τη 200. Να μπορεί δηλαδή να εμπλέκεται πιο ουσιαστικά ο εκπαιδευτικός που το διαβάζει. Τώρα, όσον αφορά το Digital School, το site του Digital School, γιατί μου το γράφουν πολλοί συνάδελφοι. Όχι, δεν βρίσκεται ακόμα εκεί. Εμείς έχουμε στείλει τον οδηγό στο Υπουργείο Παιδείας και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και είναι πλέον δικιά τους υπόθεση πότε και πώς θα το ανεβάσουμε. Εντάξει. Ναι. Πολλοί συνάδελφοι ρωτάνε σχετικά με την επιμόρφωση αν αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς των 188 πιλωτικών σχολείων. Ναι. Η επιμόρφωση αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς των πιλωτικών σχολείων. Γιατί είναι επιμόρφωση για την πιλωτική εφαρμογή. Όσον αφορά τώρα την επιμόρφωση μετά την καθολική εφαρμογή του προγράμματος σπουδών, δεν μας έχει πει τίποτα ούτε το παιδαγωγικό, δεν ξέρουν ποια είναι τα πλάνα τους, πώς σκέφτονται να το κάνουν κτλ. Μόνο για αυτό το χρόνο έχει βγει το πρόγραμμα, η λογική και η φύση της επιμόρφωσης. Πώς δεν ξέρουμε, σας το είπαμε, του χρόνου. Σε όλο το σχολείο. Σε όλο το σχολείο. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι αυτό είναι μια επιμόρφωση ειδικά για την πιλωτική εφαρμογή. Δεν είναι γενικότερη επιμόρφωση. Όπως γνωρίζετε, τρέχει παράλληλα και το πρόγραμμα της μείζωνος επιμόρφωσης. Έτσι. Οπότε, ορίστε. Ναι, αλλά από εξ όσων γνωρίζουμε, για όλους τους εκπαιδευτικούς που θα εφαρμόσουν τα νέα προγράμματα σπουδών,
θα συνεχίσει το πρόγραμμα της μείζωνος επιμόρφωσης, το οποίο θα είναι βεβαίως, θα πιάσει, θα αγκαλιάσει και τους εκπαιδευτικούς όλους τους υπόλοιπους. Πολλοί ρωτάτε τι θα γίνει με το Λύκειο. Έτσι. Το πρόγραμμα σπουδών, αυτό που θα δείτε αυτή τη στιγμή, σταματάει μεν συμβατικά στην τρίτη γυμνασίου, όπου στόχος της πολιτείας, και το έχει ξαναεκφράσει, για τα αγγλικά ειδικά, είναι οι μαθητές με τις ώρες, και έτσι έχει υπολογιστεί, να φτάνουν στο επίπεδο Β2. Ωστόσο, πιθανόν να μην είναι δυνατόν, και γι' αυτό το λόγο εμείς προτείναμε να γίνει διαβαθμισμένη εξέταση στο τέλος η απολυτήρια, Β1, Β2, ούτως ώστε παιδιά που δεν θα έχουν κατορθώσει να μην αποτραπούν από το απολυτήριό τους γιατί δεν θα έχουν το επίπεδο Β2. Ωστόσο, πρέπει να προτείνουμε εμείς στο τέλος της πιλωτικής εφαρμογής ή ενδιάμεσα κάποιους τρόπους για να εξασφαλίσουμε ότι τα παιδιά θα πηγαίνουν στο κανονικό τους επίπεδο. Γιατί όπως ξέρετε δεν είναι μόνο η δυσκολία του σχολείου, είναι ότι και τα ίδια τα παιδιά για να πάρουν καλύτερο βαθμό πηγαίνουν σε χαμηλότερο επίπεδο. Έτσι. Οπότε πρέπει να βρούμε κάποιο τρόπο μοριοδότησης, έτσι, ούτως ώστε αυτό να το εξασφαλίζει. Είναι πάρα πολλά αυτά τα πράγματα και θα τα δουλέψουμε στη διάρκεια της εφαρμογής. Ωστόσο για το Λύκειο να σας πω ότι συνεχίζει το πρόγραμμα σπουδών. Μέχρι το επίπεδο θα υπάρχει δημοσιευμένο μέχρι και το επίπεδο Γ2. Έτσι. Από εκεί και πέρα, το τι κάνει το Υπουργείο Παιδείας αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε σε κρίση και που είναι και το θέμα των άλλων ξένων γλωσσών, έτσι. Είναι αποφάσεις οι οποίες δεν αφορούν εκπαιδευτικά ζητήματα και γι' αυτό λέω ας ξεχωρίσουμε, εμένα με ενδιαφέρουν πάρα πολύ και οι άλλες γλώσσες και όχι μόνο τα αγγλικά. Ας ξεχωρίσουμε λοιπόν το πρόγραμμα σπουδών, το πρόγραμμα αυτό είναι για όλες τις γλώσσες που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο σχολείο, συμπεριλαμβανομένες και αυτές τις δύο οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν προσφέρονται. Έτσι, λόγω της οικονομικής κρίσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα ιταλικά και τα ισπανικά βγήκαν από το σχολείο. Ούτε σημαίνει ότι τα γαλλικά και τα γερμανικά θα εξακολουθήσουν SAE να έχουν αυτές τις ώρες. Έτσι. Ένα από τα πράγματα επίσης που πρέπει να θέλουμε να κάνουμε και οι των Αγγλικών είναι να εμπλέκουμε και άλλες ξένες γλώσσες διαθεματικά στα μαθήματά μας. Εντάξει. Ωστόσο, για το Λύκειο δεν μπορώ να σας απαντήσω γιατί το θέμα είναι οικονομικό αυτή τη στιγμή. Έτσι. Δεν είναι εκπαιδευτικό. Έχω μια ερώτηση εδώ που δεν καταλαβαίνω, οπότε αν μπορεί η συνάδελφος να μου εξηγήσει. Η ερώτηση είναι, είχαμε νέα από την εφαρμογή της ευελιξίας στα πιλωτικά σχολεία. Ευέλικτη ζώνη. Τι εννοείται αν είχαμε νέα. Η ευέλικτη ζώνη, αν θα μπείτε μέσα στο Digital Schools για να δείτε το πώς λειτουργεί το νέο πρόγραμμα σπουδών και τις εγκυκλίους που έχουν φτάσει στα γυμνάσια αυτή τη στιγμή, δεν λειτουργεί η ευέλικτη ζώνη στο νέο σχολείο όπως λειτουργούσε με το παλιό, απλούστατα διότι αξιολογήθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ότι τελικά η ευέλικτη ζώνη δεν λειτουργήσε έτσι όπως ήταν ο στόχος να λειτουργήσει. Μια άλλη ερώτηση από κάποιο συνάδελφο, λέει δεν συμπεριλαμβάνονται ήδη επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί του μείζωνος προγράμματος επιμόρφωσης. Το μείζων πρόγραμμα επιμόρφωσης που ξεκίνησε τον Ιούνιο και συνεχίζει βέβαια και τώρα, δεν είχε σχέση με τα προγράμματα σπουδών. Τα νέα προγράμματα σπουδών, έτσι, ήταν ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης, γενικότερο, αφορούσε όλους τους εκπαιδευτικούς κτλ. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης που ξεκινάει τώρα αφορά στοχευμένα τα προγράμματα σπουδών και παιδαγωγικές πρακτικές που συνάδουν με τις αρχές του νέου σχολείου. Έτσι, οπότε είναι διαφορετικά.
Και επίσης να τελειώσω, μία ερώτηση εδώ αφορά τις εξετάσεις. Ρωτάει κάποιος συνάδελφος, στο δημοτικό θα δημιουργούνται σε πανελλαδικό επίπεδο οι εξετάσεις με θέματα που θα βρίσκει ο εκπαιδευτικός σε τράπεζα θεμάτων ή θα σχεδιάζει κάθε εκπαιδευτικός τις εξετάσεις του. Και τα δύο. Ναι, θα υπάρχει μια τράπεζα θεμάτων με δοκιμασμένες δοκιμασίες και ερωτήματα και ο εκπαιδευτικός θα παίρνει από αυτή την τράπεζα για να φτιάχνει το τεστ. Βάσει βέβαια πολύ συγκεκριμένων προδιαγραφών. Ναι, δηλαδή υπάρχει το ζήτημα ότι δεν μπορεί να φτιαχτεί μια τεράστια τράπεζα, στοιχίζει πανάκριβα μια τεράστια τράπεζα για να υπάρχει. Οπότε θα υπάρχουν πάρα πολύ σαφείς προδιαγραφές, έτσι. Ωστόσο θα υπάρχουν και τράπεζες στις οποίες κανείς μπορεί να μπει να κλικάρει για να κατεβάσει υλικό, για να φτιάξει το υλικό του και ούτω καθεξής. Τι θα γίνεται με το listening, ας πούμε. Οδηγίες συγκεκριμένα για το πώς κανείς μπορεί να βρει listening υλικό. Έτσι. Και ορισμένα ήδη θα διατίθενται. Εντάξει. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή μέσα από το website να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο για υλικό το οποίο να είναι διαθέσιμο στους εκπαιδευτικούς. Μία ερώτηση για το βιβλίο της Τρίτης, ότι προς το παρόν λέει κάνουμε κλικ πάνω στα κεφάλαια και λέει ότι το υλικό δεν είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά προς το παρόν. Ναι. Ναι. Ο λόγος, αυτό που σας είπε η κυρία Καραβά, το να ανεβάσουμε με διαφορετικούς τρόπους, χρειαζόμαστε μέρες μέσα στο πανεπιστήμιο που είναι και ο σερβερ μας και όλο το υλικό για να ανέβει. Το ανεβάσαμε όλο μαζί, το βιβλίο της Τρίτης, γιατί χρειάζεται μια διαδικασία για να ανέβει το κάθε ένα κεφάλαιο χωριστά. Όμως, άμα μπείτε μέσα στο κάθε ένα κεφάλαιο, θα βρείτε το listening χωριστά. Το υπόλοιπο δεν έχουμε προλάβει ακόμη, πρέπει να μας αφήσουν οι φοιτητές να δουλέψουμε. Γιατί αυτή τη στιγμή πραγματικά είναι ένας εφιάλτης. Συνεχίζουμε τη δουλειά μας όπου μπορείτε να φανταστείτε. Στα σπίτια μας, σε καφενεία και τα λοιπά. Δηλαδή πραγματικά είναι εφιάλτης γιατί είναι όλα τα πράγματα που γίνονται. Αλλά γι' αυτό το λόγο θα ανέβει και ξεχωριστά στο κεφάλαιο. Να πω εγώ ή έχετε κάποιο. Ναι. Έχω κάποιες πολύ πρακτικές ερωτήσεις και δεν θα ήθελα να τις αφήσουμε. Εδώ για το βιβλίο της Τρίτης Δημοτικού. Το πρώτο που θα ξεκινήσω είναι τι εννοείται με το όχι explicit teaching of grammar. Είπα θα το εξηγήσω, αλλά ο χρόνος δεν μ' άφησε, οπότε κράτω της ευκαιρίας τώρα να σας πω. Στη φιλοσοφία του βιβλίου η γραμματική είναι μόνο στο πλαίσιο της εξοικείωσης των παιδιών. Τα παιδιά δηλαδή ουσιαστικά αποκτούν εξοικείωση με τις δομές, αλλά δεν τους λέμε ξεκάθαρα αυτός είναι ο present continuous και αυτός είναι ο present simple. Υπάρχουν πάρα πολλοί απλοί λόγοι γι' αυτό. Το ένα είναι ότι είναι απαγορευτικό στα παιδιά πριν την ηλικία των 10 ετών να το κάνουμε, γιατί δεν έχουν το metalinguistic awareness να μπορέσουν να καταλάβουν τι είναι present continuous, εξαιρετικά κιόλας, γιατί ο present continuous δεν υπάρχει στα ελληνικά, έτσι, στην ελληνική γλώσσα. Το δεύτερο είναι ότι πραγματικά θεωρούμε ότι δεν έχει κανένα νόημα να ξέρω ότι αυτός είναι present continuous σε αυτή την ηλικία. Αυτό που έχει νόημα είναι να μπορώ να τα αναγνωρίσω και αν χρειαστεί να το χρησιμοποιήσω. Ασφαλώς και θα μάθουν τη δομή και την ονομασία πιθανώς σε αργότερες τάξεις. Δεν είναι ανάγκη να γίνεται explicitly από την τρίτη δημοτικού αυτό. Εντάξει. Μετά ρωτάτε πότε θα έρθει το βιβλίο αυτό, το συζητήσαμε. The use of mother tongue in C-class. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Τώρα είδατε, ας πούμε, κάποιο excerpt από τον καθηγητή μας, ο οποίος χρησιμοποιούσε πάρα πολύ τα αγγλικά. Καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο με το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα να το κάνετε αυτό με τόσο πολύ εύκολα. Δεν θα πω απλά χρησιμοποιήστε έτσι την ελληνική γλώσσα, γιατί όσο μεγαλύτερο και πιο πλούσιο είναι το input, το γλωσσικό εισαγόμενο στα παιδιά στην ώρα της αγγλικής γλώσσας, τόσο καλύτερα, ασφαλώς. Έτσι πρέπει να είναι πολύ πλούσιο. Αλλά για πράγματα όπως οδηγίες και τα λοιπά, τα οποία μπορεί να σας παίρνουν πολύ χρόνο, ασφαλώς δεν είναι απαγορευτική. Προς Θεού δεν είναι απαγορευτική η χρήση της ελληνικής γλώσσας. Απλά να γίνεται με μια σχετική φιδό από τους καθηγητές, γιατί είναι οι ώρες που έχουν τα παιδιά αγγλικά. Και ρωτάτε επίσης τέλος, τι θα γίνει με το reading.
Και θα προτρέξω εδώ πέρα, θα σας πω τι θα γίνει και με το writing, πριν πάρω την επόμενη ερώτηση. Το reading και το writing, είχαμε πει ότι είναι τα τελευταία skills τα οποία αναπτύσσονται στα παιδιά. Για το reading συγκεκριμένα θα σας πω ότι με βάση το sample από το βίντεο που είδατε, όπου ο καθηγητής μας έκανε στην αρχή μόνο του μια δραματοποίηση, όπως είδατε, και με λίγο drilling, ας το πω έτσι, σε εκείνη τη φάση, από τη μεριά των παιδιών, και μετά τα παιδιά έκαναν act out ουσιαστικά το κείμενο, αυτό είναι ένα pre-reading, είναι ένα reading process αυτό. Εντάξει. Σιγά σιγά με πολύ ομαλό τρόπο θα τα εισάγετε και στο reading process, απλά θα παίρνετε χρόνο και δεν θα τους βάζετε ασφαλώς να διαβάσουν από την αρχή μέχρι το τέλος ο ίδιος μαθητής το ίδιο κείμενο. Έτσι δίνετε τους ρόλους, να κάνουν λίγο role play. Επίσης, για το writing, να προλάβω και να σας πω, δεν έχουμε στο Teacher's Book οδηγίες για το να δίνετε spelling ή να κάνετε copying ή οτιδήποτε. Όμως, αν παρατηρήσετε και στο τέλος του Unit 1 και φυσικά σε όλα τα υπόλοιπα Unit, υπάρχουν πλέον κανονικά δραστηριότητες, spelling και writing γενικότερα. Οπότε, αν εσείς θέλετε επιπλέον να τους δώσετε δουλειά ή για κάποιον οποιοδήποτε λόγο θεωρείτε ότι πρέπει να κάνετε spelling, φροντίστε τουλάχιστον να υπάρχει μέσα σε ένα πλαίσιο, σε ένα γλωσσικό πλαίσιο, σε ένα context και όχι έτσι τυχαία κάποιες random λέξεις. Όσο γίνεται και όσο είναι αυτό εφικτό. Ευχαριστώ. Δύο-τρεις ακόμη ερωτήσεις είναι αρκετές και δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε όλες. Εάν θα παραμείνουν οι ίδιες οι ώρες διδασκαλίας, νομίζω ότι αν μπείτε μέσα να δείτε πώς είναι το νέο εθνικό πρόγραμμα σπουδών, θα δείτε για τις ώρες διδασκαλίας όλων των μαθημάτων και των αγγλικών, όπως ξέρετε, στο νέο σχολείο και στο πιλωτικό πρόγραμμα είναι 2 ώρες στο δημοτικό, 4 ώρες στην Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη, γίνονται πολύ περισσότερες οι ώρες, έτσι. Στο γυμνάσιο εξακολουθούν να είναι 3 ώρες. Ναι, συγγνώμη. Είναι 3 ώρες στο γυμνάσιο, εντάξει. Όχι, 3 ώρες είναι στο νέο το πρόγραμμα. Αυτό σας λέω. Έτσι. Και στην πρώτη λυκείου είναι έτσι, δεν ξέρουμε στην δεύτερη, στην β' και στη γ' λυκείου. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι απαιτείται project στα αγγλικά. Αυτό σημαίνει Μπορεί να είναι. Συγγνώμη. Μπορεί προς το είναι πιλωτικό και γι' αυτό είναι μπορεί. Δεν θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να είναι. Αυτό το οποίο προβλέπεται είναι ότι θα γίνει και κατά συνέπεια η όλη ιστορία των αγγλικών αργότερα θα γίνεται μέσα και από μια βιωματική μάθηση και όχι με την κλασική έννοια. Εδώ μπαίνω και στο ζήτημα του τι θα γίνει με τα επίπεδα, αρχάρι προχωρημένη. Όπως εξήγησα, αυτή ήταν όλη η παρουσίασή μου, ότι αλλάζει εντελώς η λογική. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Είναι κατά επίπεδα γλωσσομάθειας και να δούμε πώς μπορεί να εφαρμοστεί. Τι θα γίνει με τα βιβλία γυμνασίου, νομίζω ότι απάντησα ήδη. Δεν αλλάζουν κάποια βιβλία αυτή τη στιγμή. Θα ξεκινήσουν και θα εμπλουτιστούν και θα γίνει και άλλο υλικό με άλλη λογική από αυτή που υπήρχε. Αν η νομοθεσία όσον αφορά την αξιολόγηση θα αλλάξει για να συνάδει με το ΕΠΣΚΟΥ, νομίζω ότι το ανέφερε η κυρία Καραβά. Ναι, θα αλλάξει το προεδρικό διάταγμα. Και βεβαίως σιγά σιγά θα γίνει ούτως ώστε οι μαθητές να έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα γι' αυτό. Πρέπει νομίζω να σταματήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ.